Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε ο Θεός ημών δημιουργέ του κόσμου, χορηγέ της ζωής και θησαυρέ των αγαθών, ευλόγησον τη βασιλόπιτα ταύτην, την οποίαν οι δούλοι σου προετοίμασαν και προέθηκαν εις τιμή και μνήμη, του εναγείς Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοχίας, ουρανοφάντορας του Μεγάλου, αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτής και χάρισε αυτής η υγεία ψυχής και σώματος. Κατεύθυνον προς το συμφέρον και ευάρεστον τα έργα των χειρών αυτών. Πλήθυνον εν αγαθείς τη ζωήν αυτών. Παράσχουδε αυτής και παντή το κόσμο, το αρχόμενον έτος σωτήριον και ειρηνικών. Πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου, του εναγείς Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, του εναγείς Πατρός ημών Αχιλλείου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, του Θεματουργού Προστάτου και Πολιού του ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνορος του Θεματουργού, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Εμιλιανού Γρεβενών και της Συνοδείας αυτού Γεωργίου Τερτσουχλίου και Δημητρίου του Εξαμαρίνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου, του στρατηλάτου τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Διευκόν του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά και ευλογημένη, γεμάτη από υγεία ψυχής και σώματος, και η υγεία της ψυχής φυσικά είναι η χαρά και η ειρήνη, η ηρεμία που έχουμε πρώτα μέσα μας και μετά φυσικά εξωτερικεύεται και στον διπλανό μας. Η υγεία του σώματος είναι αυτονόητο να έχουμε ακμαίες τις σωματικές δυνάμεις για να μπορούμε ακριβώς να αγωνιζόμαστε. Γιατί, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, η ζωή είναι αγώνας. Αλλά ο αγώνας είναι αυτός που δίνει νόημα στη ζωή. Άρα λοιπόν, ζωή και αγώνας είναι αλληλένδετες έννοιες. Έτσι λοιπόν, σας εύχομαι ολόψυχα με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού και η φετινή χρονιά να είναι καρποφόρα και ωφέλιμη πρώτα για τον καθένα σας σαν πρόσωπα, για τις οικογένειές σας και μετά και για τον τόπο μας. Και θα ήθελα έτσι απλά να υπενθυμίσω και να ξαναεπαναλάβω αυτό το οποίο πάντοτε λέω. Θεωρώ ότι με φιλότιμο και με μεράκι, με αρχές και με αξίες, μπορούμε να πορευόμαστε και εμείς εδώ στον τόπο μας, έτσι ώστε τον τόπο μας να τον ανεβάσουμε πιο ψηλά και να φανερώσουμε ότι μπορούμε και εμείς, εάν θέλουμε, έτσι ενωμένοι και μονιασμένοι, ξεπερνώντας μικρότητες και οτιδήποτε προσωπικό, να αγωνιστούμε για το καλό κοινό, που πιστεύω ότι είναι μέσα στην έρνοια ολωνών, όχι μόνο γιατί υπηρετείτε και διακονείτε και εργάζεστε στο Δήμο των Γρεβενών, αλλά θεωρώ γιατί έχετε ακριβώς αυτή την αίσθηση. Γι' αυτό λοιπόν σας εύχομαι καλή δύναμη, προκοπή και πρόοδο και η φετινή χρονιά να είναι ωφέλιμη κατά πάντα και δια πάντα. Να είστε γεροί και ο Θεός βοηθός. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Ευρών πόσα ρε που αμυχτήσετε. Πόσα. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι, δεν θέλω να εννοώ τον εαυτό μου κάτι ξεχωριστό από όλους σας. Θεωρώ πως είμαι ένας από εσάς. Εξάλλου, σε μια μικρή πόλη ζούμε όλοι. Όλοι γνωριζόμαστε.
Όλοι βρεθήκαμε κάποια μαζί, κάποια μέρα μαζί. Γνωριστήκαμε καλύτερα με άλλους, άλλους πιο πολύ, άλλους λιγότερο. Είμαστε δηλαδή μια πολύ μεγάλη οικογένεια σε μια πολύ μικρή και όμορφη πόλη. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι μας είναι κοινοί και οι εργαζόμενοι με το ρόλο που έχουν εδώ στην αυτοδιοίκηση του Δήμου μας, με τις ευθύνες που έχουν αναλάβει απέναντι σε ανάγκες και προβλήματα τα οποία έχει αναλάβει να λύσει ο Δήμος μας, αλλά και εγώ και οι συνεργάτες μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, σαν μια μηχανή που συντονίζει όλη τη δουλειά για τη λύση αυτών των προβλημάτων που καθημερινά καταγράφονται στη ζωή της πόλης και των κοινοτήτων μας. Είμαστε δηλαδή όλοι ένα σύνολο, ένα δυναμοσύνολο που καλείται να ανταποκριθεί με τους καλύτερους όρους στη βελτίωση των συνθηκών ζωής στην πόλη και στα χωριά μας. Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των δικών μας ανθρώπων ότι άξια τους αντιπροσωπεύουμε, ικανοί είμαστε απέναντι στις ανάγκες που αντιμετωπίζουμε, λύσεις δίνουμε και όχι μόνο αυτό, βάζουμε και τη βάση και τα θεμέλια να πάει ο τόπος σε μια καλύτερη εποχή. Θα δείτε ανακοινώσεις από τη χθεσινή συνάντηση που είχαμε με την περιφέρεια και τις πολύ σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με το ειδικό πρόγραμμα της απολιγνητοποίησης, όπου και τα γραβενά είναι μέσα στο προγραμματισμό. Έχουμε δυνατότητες πλέον μεγάλες. Έρχονται μεγάλες ευθύνες σε όλους μας. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτόν τον τόπο και να πάμε σε μια άλλη εποχή. Να αξιοποιήσουμε το τοπικό μας πλούτο. Είναι ευθύνη δική μας, όλων μας. Και από τη δουλειά μας θα εξαρτηθεί αυτή η πορεία. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη ανάμεσά μας και το έργο μας θα το διεκπεραιώσουμε με τους καλύτερες προϋποθέσεις. Και έτσι θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας που θα νιώθει πραγματικά πως υπάρχει μια διοικητική μηχανή στο πλευρό της, που θα είναι πραγματικά ο φύλακας άγγελος των τοπικών μας αναγκών και προβλημάτων. Με αυτή τη λογική, με αυτή την αντίληψη και με αυτή την οπτική θεωρώ πως μπορούμε να πάμε μπροστά και να πετύχουμε. Θα είναι αποτέλεσμα της δικής σας δουλειάς, της δικής σας προσπάθειας που πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συμμετοχή σε κάθε τι που συμβαίνει στον υπηρεσιακό μας χώρο, ώστε να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Σας εύχομαι λοιπόν στη σημερινή αυτή γιορτινή μέρα να είστε καλά όλοι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά στις οικογένειές σας, στα παιδιά, στα εγγόνια, όσοι φυσικά έχουν και εγγόνια, και έτσι αυτή η χρονιά να προχωρήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις και τους καλύτερους όρους. Εύχομαι ο καλός Θεός που δίπλα μας έχουμε το Σεβασμιότατο να μας δώσει φώτιση και δύναμη να σταθούμε επάξια, να αντέξουμε και να πορευτούμε, να πετύχουμε και να νικήσουμε. Να είστε καλά όλοι σας. Καλή χρονιά. Τα ατομικά αρτίδια τα οποία έχουν 5 φλουριά. Και αυτός τι είναι. Άντε, από 5 μέρες άδεια μια που μπερδευτήκαμε λίγο. Από 5 μέρες άδεια. Εννοείται.